Απάτη σε βάρος 85χρονο από τη Λεμεσό διερευνά η αστυνομία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων. Σύμφωνα με καταγγελία, φέρονται να έπεισαν τον 85χρονο ότι θα τον βοηθούσαν να ξεπεράσει τα οικονομικής φύσεως προβλήματα που είχε με τις τράπεζες. Κάτι όμως που δεν έκαναν ποτέ. Ο 85χρονος επέστρεψε στην Κύπρο το 2019 από την Αμερική, όπου βρισκόταν και εργαζόταν. Τότε γνώρισε τον έναν από τους ύποπτους, 47 ετών, ο οποίος και προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει να λύσει τα οικονομικής φύσεως προβλήματα που είχε με τις τράπεζες και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 85χρονου, σε κάποια στιγμή ο 47χρονος του παρουσίασε ένα 39χρονο, ο οποίος του συστήθηκε ως δικηγόρος, καθώς και έγραφα με σφραγίδες και υπογραφές, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το θέμα διευθετήθηκε και ότι δεν επρόκειτο η τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση του σπιτιού του. Οι δύο ύποπτοι που τελούν υποκράτηση φέρονται να πέσπασαν από τον 85χρονο σε διάφορες ημερομηνίες, συνολικό ποσό 26.000 ευρώ.